χθες ο Υπουργός Άμυνας, και είχαμε τη συζήτηση αυτή πολλές φορές κάνει, είπε ότι το 2030 η πολεμική μας αεροπορία θα διαθέτει 200 σύγχρονα αεροσκάφη 4,5 και 5 γενιάς, 4,5 και 5 γενιάς, με τη σταδιακή απόσυρση των αεροσκαφών 3 και 4 γενιάς. Καλό ακούγεται το 2030. Αλλά μετά θυμήθηκα ότι πριν μια εβδομάδα συζητάγαμε γι' αυτό ακριβώς, γι' αυτό λέω η πολιτική κορεκτήλα μας έχει φάει σε αυτή τη χώρα και μερικά πράγματα δεν θα με να τα ακούμε όπως είναι. Θυμήθηκα ότι ο Στέφανος Καραβίδας, που έχει θητεύσει ως υπτάμενος στην αρχική ομάδα υπταμένων, παρέλαβαν τα F-16 Advanced και μάλιστα υπήρξε και εκπαιδευτής στο Κέντρο Αεροπορικής Τακτικής, μας τα έλεγε διαφορετικά, ότι δεν βγαίνουν τα νούμερα. Καλημέρα κύριε Καραβίδα. Καλή σας ημέρα κύριε Σαχίνη. Τι έγινε εδώ τώρα, το 30 θα έχουμε 200 σύγχρονα αεροσκάφη 4,5 και 5 γενεάς, γιατί αν τα έχουμε, οκ. Okay. Το 30 κύριε Σαχίνη, και αν δεν ξέρει το μέλλον που θα βρίσκει το καθένας μας, πρώτα Θεός, αλλά το πιθανότερο είναι ότι ο κύριος Ζένδιας δεν θα βρίσκεται στη θέση που βρίσκεται σήμερα. Οπότε αυτά τα οποία λέγονται πρέπει να φιλτράρονται 2 και 3 φορές πάρα πολύ προσεκτικά, προκειμένου να έχουν περιεχόμενα από πίσω τους και να μην αποτελούν απλά φωτοβολίδες. Μετά από αυτήν την εισαγωγή, θέλω να πω ότι το δόγμα της πατρίδος είναι δόγμα αποτρεπτικό. Προκειμένου λοιπόν αυτό το δόγμα να υποστηριχθεί, σε ό,τι αφορά τους εξοπλισμούς, υπάρχει μια αμφίδρομη σχέση μεταξύ του στρατηγικού επίπεδου, της στρατηγικής δηλαδή, του αποτρεπτικού δόγματος των αναγκών, και των επιχειρησιακών και τακτικών απαιτήσεων, δηλαδή του επιχειρησιακού τακτικού περιβάλλοντος, των απαιτήσεων που υπάρχουν εκεί πέρα, προκειμένου να υποστηριχθεί το στρατηγικό δόγμα της χώρας, και αυτή η σχέση είναι αμφίδρομη. Σε αυτή λοιπόν την αμφίδρομη σχέση επεμβαίνουν μέσα τα επιτελεία, με τις επιτροπές τους, φτάνουμε στα ανώτατα συμβούλια, έπειτα στα συμβούλια αρχηγών γενικών επιτελείων, συμβούλια άμυνας και στο ΚΙΣΕΑ, προκειμένου όλη αυτή η σκέψη να αποτυπωθεί σε πολιτική. Αυτή είναι η διαδικασία και όχι η διαδικασία η οποία βλέπουμε να εξελίσσεται τις τελευταίες 2 εβδομάδες σε σχέση με δηλώσεις θεσμικών εκπροσώπων της πατρίδος. Λοιπόν, υπάρχει μεγάλο πρόβλημα κύριε Σαχίνη. Δεν μπορεί να χλεβάζεται κατά τον τρόπο που χλεβάζεται υπό το βάρος οποιασδήποτε πολιτικής σκοπιμότητας από κάθε πλευρά του πολιτικού φάσματος η στρατιωτική ηγεσία και ένοπλες δυνάμεις γενικά. Και θα γίνω πιο συγκεκριμένος. Ας βγουν και ας μας διαψεύσουν πού βρισκόταν η ηγεσία της πολεμικής αεροπορίας όταν έμαθε και με ποιον τρόπο έμαθε το περιεχόμενο των δηλώσεων του κυρίου Δένδια αναφορικά με την απόσυρση σχεδόν 100 αεροσκαφών από τον υπάρχοντα στόλο. Εδώ είναι ένα μεγάλο ζήτημα. Πραγματικά θα είναι τραγικό να ισχύει ότι η ηγεσία της πολεμικής αεροπορίας βρισκόταν σε μια κοινωνική εκδήλωση όταν ενημερώθηκε μέσω των υπασπιστών, η οποία ενημερώθηκε αμέσως από την τηλεόραση για τις δηλώσεις Δένδια. Αυτή είναι η γενική πραγματικότητα και μακάρι να είναι κάτι διαφορετικό πίσω από αυτό και εμείς να γκρινιάζουμε αδίκως. Μισό λεπτό. Προφανώς δεν θα πέσω από τα σύννεφα, γιατί πέσαμε από τα σύννεφα στα Τέμπη, κύριε Καραβίδα. Δεν θα πέσουμε εδώ στα Τέμπη. Εγώ καταλαβαίνω και σας το έχω ξαναπεί ότι αν αυτό θεωρείται στρατηγική, με συγχωρείτε, είναι στο γόνατο. Ο καθένας κάνει ό,τι θέλει. Αυτό καταλαβαίνω. Και λέει ό,τι θέλει. Και μετά τρεχάτε ποδαράκια μου. Εσείς λέτε πώς θα έπρεπε στρατηγικά να λειτουργεί μια χώρα και να βλέπει την ίδια ώρα στην καθημερινότητα την πραγματικότητα που υπάρχει αυτή τη στιγμή. Ποιος δεν θα ήθελε αποτρεπτικά και αμυντικά να έχεις 5ης γενιάς 500, σας λέω εγώ. Γιατί όχι, λέει 200. Εγώ λέω 500. Γιατί όχι 500. Το 30, γιατί το 30. Το 29. Αλλά εδώ να ξέρουμε τι λέμε. Αυτό σας ρωτώ. Στέκει. Κύριε Σαχίνη, από τους 4 γεωπολιτικούς πυλώνες, δηλαδή της πολιτικής, της οικονομίας, πληροφορίας, πολιτισμού και της άμυνας, αυτός της άμυνας είναι ο τελευταίος που θα χρησιμοποιηθεί. Και αν αναγκαστούμε να το χρησιμοποιήσουμε, σημαίνει ότι έχουμε φτάσει στο έσχατο σημείο για την υποστήριξη της πατρίδος. Λοιπόν, το ζήτημα είναι ότι η στρατηγική ισχύ γενικά της χώρας και η αεροπορική ισχύ εν προκειμένου είναι ένα πάρα πολύ σημαντικό μέγεθος, όπως σας είπα, γιατί εκεί θα καταλήξει η εθνική προσπάθεια. Εάν χρειαστεί να προσπαθήσουμε για την επιβίωση μας, για να αφήσουμε λοιπόν την αεροπορική ισχύ και τη στρατιωτική ισχύ στον εσμό συμβούλων, οι οποίοι η μοναδική σχέση που έχουμε το αεροπορικό αντικείμενο είναι οι δραμαμίνες που παίρνουν όταν παίρνουν το αεροπλάνο της γραμμής. Θα σας δώσω ένα ιστορικό παράδειγμα, το έδωσα και στον κύριο Καρβουνόπουλο εχθές. Mm-hmm. Σε
ό,τι αφορά την αεροπορική πλευρά στις ΗΠΑ, που είναι αυτοί οι οποίοι εξέλιξαν την αεροπορική θεωρία, την αεροπορική επιστήμη και τεχνολογικά, αλλά και στο θεωρητικό στρατηγικό υπόβαθρο. Όταν έπεσε η θεωρία της αεροπορικής ισχύως και οι αεροπορικές τακτικές στα χέρια συμβούλων, υπήρξε το καταστροφικό αποτέλεσμα, το φιάσκο το αεροπορικό του Βιετνάμ. Οι τρεις μεγάλοι θεωρητικοί της αεροπορικής ισχύως, δηλαδή Τζούλιο Ντουέι, Μπίλι Μίτσελ και Χιου Τρένσαρντ, ο πατέρας της Royal Air Force, στη δεκαετία του 20 και του 30, έγραψαν πραγματικά συγγράμματα τα οποία για την εποχή τους ήταν μοναδικά. Σε κάποιες περιπτώσεις επιβεβαιώθηκαν τις τεχνολογικές εξελίξεις, σε κάποιες όχι. Αλλά προσπάθησαν να δώσουν στρατηγικό αποτύπωμα στη χρήση αεροπορικής ισχύως. Σύνδεσμος αυτών με την νεότερη εποχή ήταν ο ρωσικής καταγωγής Αμερικανός πολυταγραφημένος Αλεξάνδρ Ντεσεβέρσκι. Αυτό για να έχουμε και κάποιες αναφορές σε ανθρώπους που θέλουν να το ψάξουν παραπάνω. Αυτοί λοιπόν οι άνθρωποι μέχρι και το τέλος Δεύτερου Παγκοσμίου Πολέμου έδωσαν την ευχαίρεια στο αεροπορικό όπλο να συνδράμει σε επίπεδο στρατηγικό για την επίτευξη στρατηγικών αποτελεσμάτων και να τελειώσει ο πόλεμος γρήγορα. Όταν λοιπόν αφήσαμε τη θεωρία της αεροπορικής ισχύως στην πυρηνική εποχή, στην ψυχροπολεμική εποχή, σε θεωρητικούς ακαδημαϊκούς, ένας από αυτούς ήταν ο Σέλιν για παράδειγμα, ο οποίος μίλαγε για την πυρηνική αποτροπή, είχαμε το αποτέλεσμα από το 65 μέχρι το 72 να βρισκόμαστε σε αλλεπάλληλες καταστροφές αεροπορικές στο πεδίο του Βιετνάμ, αυτό και τους Αμερικάνους. Ένας λόγος ήταν αυτός και ο δεύτερος λόγος ήταν ο τότε πρόεδρος Τζόνσον άκουσε όχι την στρατηγική ηγεσία, άκουσε συμβούλους οι οποίοι λέγανε ότι πρέπει να περιορίσουμε τον τρόπο χρήσης αεροπορίας για παράδειγμα και να πάμε σε μια κλιμακωτή, μάλλον σταδιακή κλιμάκωση και να μην χτυπήσουμε τα κέντρα βάρους τα οποία έπρεπε. Λοιπόν, αυτό γιατί το λέω, γιατί είναι ένα ιστορικό παράδειγμα το οποίο οδήγησε μετά πάλι τους στρατηγικούς, όπως ο Μπόιντ που αναφέραμε στην προηγούμενη συζήτησή μας και ο Βόρντεν, να μας δώσουν τα φώτα τους προκειμένου πώς θα φτάσουμε από αυτά τα διέξοδα από ανθρώπους που έχουν επιχειρησιακή και τακτική εμπειρία στην καταιγίδα της ερήμου και σε όλες μετά τις αεροπορικές εκστρατείες, οι οποίες είδαμε μέχρι και τον πόλεμο στη Λιβύη και στο Ιράκ και στο Αφγανιστάν, ότι στην ουσία τελείωσαν όλες τις υποθέσεις πολιτικές πάρα πολύ γρήγορα σε σχέση με την χρήση συμβατικής κερσαίας ισχύως όπως έγινε στο παρελθόν. Γιατί το λέω αυτό για να μην ακρηγορώ? Γιατί θέλω να δείξω ότι υπάρχει ένα σαφές ιστορικό παράδειγμα. Όποτε αφήσαμε τη χρήση και την εξέλιξη στρατηγικής ισχύως και της αεροπορικής συγκεκριμένα σε μη ειδικούς, υπήρξε πρόβλημα. Ένα σαφές ιστορικό παράδειγμα. Κύριε Καραβίδα, επειδή οι ακροατές δεν έχουν την εξειδικευμένη γνώση για την οποία πλήρωσε ο ελληνικός λαός που απέκτησαν οι υπτάμενοι μας, όπως εσείς, θέλω με πολύ απλό τρόπο να σας ρωτήσω. Κοιτάξτε, υπάρχουν και οι λόγοι προπαγάνδας πλευράς της Τουρκίας, κατανοητοί, αλλά σήμερα ο κόσμος αντιλαμβάνεται ότι η Τουρκία εξάγει αμυντικά συστήματα. Λέει ότι έχει 1000 βαλιστικούς πυράβλους εδάφους-εδάφους, 800 μη επανδρωμένα ακιτζίμπα ερακτάρ, 1000 πυράβλους, λένε, αέρους εδάφους, 1700 πυράβλους αέρος-αέρος. Και εμείς συζητάμε, και γι' αυτό επιμένω σε αυτό που σας ρωτώ, θα έχουμε 4,5 και 5 γενιάς το 2030, προλαβαίνουμε, να το πω έτσι απλά, προλαβαίνουμε? Κύριε Σαχίνη, ήδη αυτά είναι από ανοιχτές πηγές, δεν λέω κάτι, βρισκόμαστε περίπου 6 με 7 αεροπλάνα πίσω στο πρόγραμμα εξυγχρονισμού των F-16 Viper. Λοιπόν, εύχομαι τα μοντέλα προσομοίωσης να μην δείχνουν κάτι κακό, δηλαδή αντί να τελειώσουμε το 27-28, να τελειώσουμε αρκετά χρόνια αργότερα. Άρα ούτε στο 2030 να μην μπορούμε να ανταποκριθούμε. Το ζήτημα είναι στην αποτροπή που αναφέραμε, μπορούμε να την εξυπηρετήσουμε ή οδηγούμε σταδιακά στη συνολική μείωση στρατιωτικού αποτυπώματος στο Αιγαίο και όχι μόνο στα νησιά μας, καταδικάζοντας τις ένοπλες δυνάμεις και τους τρεις κλάδους να βρεθούν στις διαστάσεις ή στα μεγέθη μήνυ αεροποριών, στρατών ή ναυτικών, όπως π.χ. Αναφέρουμε στις ένοπλες δυνάμεις του Βελγίου, ένα παράδειγμα. Δηλαδή μικρή αεροπορία, μικρό στρατεύμα γενικά. Εκεί οδηγούμε, κύριε Σαχίνη, απομειώνουμε την μαχητική ισχύ μας στα νησιά, αυτή είναι η πραγματικότητα δυστυχώς. Και οδηγούμαστε σε ένα ναυτικό, όπως είπαμε, πάρα πολύ μικρό, το οποίο συνδράμει και αυτό με τις αντιαεροπορικές δυνατότητες, θα μπορούσε να συνδράμει συνολική αεροπορική ισχύ. Και από εκεί και πέρα καταλήγουμε και στο αεροπορικό κομμάτι, όπου απέναντι στα 270 πλήρως εξυγχρονισμένα τουρκικά μαχητικά, συν
τα όσα τουρκικής παραγωγής καν θα μπορούν να έχουν παράξει μέχρι τότε, σύν το ενδεχόμενο να αποκτήσουν και αυτοί F-35, εμείς έχουμε βασίσει τα πάντα στο αφήγημα απόκτησης ενός πολύ συγκεκριμένου οπλικού συστήματος, το οποίο παρά τις αρετές που μπορεί να έχει, έχει αρκετά προβλήματα και μπορεί να οδηγήσει σε απαξίωση εν συνόλαιο της μαχητικής ισχύως των ενόπλων δυνάμεων και στους τρεις κλάδους, εφόσον δεν μπορούμε να υποστηρίξουμε τα υπόλοιπα οπλικά συστήματα. Ας βάλουμε λοιπόν τους αριθμούς κάτω, κύριε Σαχίνη, και ας δούμε αν μπορούμε εμείς να λειτουργήσουμε αποτρεπτικά απέναντι σε αυτόν τον ορμαγδό, τον αεροπορικό και βληματικό αρμαγεδόνα που ετοιμάζει η Τουρκία για μας. Εμείς τι έχουμε να αντιπαραβάλουμε, ούτως ώστε από τη μία να δημιουργήσουμε αποτροπή ως μέρος του αξιναγκασμού και από την άλλη να είμαστε αξιόπιστοι και στους ξένους συμμάχους μας? Δεν έχουμε, κύριε Σαχίνη. Αναφέρατε τα πάρα πολλά μη επανδρομένα, τα οποία είπαμε και την προηγούμενη φορά. Δημιουργούν ένα πολύ συγκεκριμένο ποιοτικό χαρακτηριστικό. Είναι ικανά να φέρουν τα σημαντικότερα όπλα αέρος σε βάθος, απελευθερώνοντας τις αεροπορικές δυνάμεις της Τουρκίας σε τακτικά μαχητικά, να προσανατολιστούν στην επίταξη αεροπορικής υπεροχής εις βάρος ελληνικής πολεμικής αεροπορίας. Οι αριθμοί απλά δεν βγαίνουν. Και επειδή υπάρχουν κάποιοι οι οποίοι προσπαθούν να φανούν έξυπνοι, απλά χρησιμοποιώντας ρητά του παρελθόντος, λέγοντας το εξής, ότι είναι δείγμα της υψηλής στρατηγικής, για παράδειγμα, μικρότερες δυνάμεις να μπορέσουν να υπερκεράσουν μεγαλύτερες. Κοιτάξτε λίγο, η θεωρητική της αεροπορικής ισχύς που ανέφερα στην αρχή αποδόμησαν και τον Κλάουζεβιτς και τον Άλφρεντ Μάχαν. Λοιπόν, το αεροπορικό όπλο είναι κάτι τελείως διαφορετικό και έχει τη δυνατότητα να φύγει από το τακτικό και το επιχειρησιακό επίπεδο κατευθείαν στο στρατηγικό. Όταν δύο στρατοί αντιπαραβάλλονται χερσαίες δυνάμεις, πρέπει πρώτα να υπερνικήσουν ένας τον άλλον, προκειμένου να μπει στην ενδοχώρα και να φτάσει στρατηγικό αποτέλεσμα. Το αεροπορικό όπλο, κύριε Σαχίνη, μπορεί κατευθείαν, υπερπηδώντας το τακτικό και επιχειρησιακό επίπεδο, να επιφέρει στρατηγικό αποτέλεσμα. Αυτό έχει δείξει ιστορία. Γι' αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό και δεν μπορούμε να μείνουμε πίσω σε αριθμούς. Γιατί? Για να υποστηρίξουμε ένα συγκεκριμένο οπλικό σύστημα στο οποίο έχουν βασιστεί καριέρες. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Μάλιστα. Αυτό είναι το ζουμί. Κλείνω με αυτό. Δεν είμαστε ενάντια στο F-35. Δεν μπορούν να γίνουν όμως όλα για το F-35 εφόσον δεν μπορούμε να υποστηρίξουμε τη βάση μας και το προσωπικό μας. Το είπατε με πιο σαφήνεια. Όποιος κατάλαβε, κατάλαβε. Μου λέει ο Κωστής εδώ, πείτε στον κύριο Καραβίδα, από το 1990 πήγαμε στην ΕΑΒ που εργάζομαι να φτιάξουμε ντρόν. Λυπάμαι γιατί τα βλέπω από μέσα. Ο στόχος για μένα, όπως το αντιλαμβάνομαι ως εργαζόμενος στην ΕΑΒ, είναι η απομείωση πλήρως της ισχύως ως καταστροφής αεροπορίας μας. Αυτό καταλαβαίνω εγώ, λέει ο Κώστας. Το πρόγραμμα πήγα όσο ξεκίνησε αρχές δεκαετίας του 80. Σε ό,τι αφορά το συνάδελφο από την ελληνική αεροπορική βιομηχανία, μπορεί να σας διαφωτίσει αναφορικά με πόσοι από τους συναδέλφους του, οι οποίοι ήταν εμπλεκόμενοι με το πρόγραμμα της αναβάθμισης των F-16 Viper, αποχωρούν για άλλες πατρίδες και άλλα βαλάντια και τι έχει γίνει. Και τι έγινε στο ενδιάμεσο διάστημα πέρυσι το καλοκαίρι, προκειμένου να καταφέρουμε να κρατήσουμε το ρυθμό αναβάθμισης. Δηλαδή, αν πήραμε βοήθεια από το εξωτερικό, αν έμεινε αυτή η βοήθεια και αν από όταν έφυγε αυτή η βοήθεια, μείναμε πάλι πίσω στο πρόγραμμα. Το ζήτημα, κύριε Σαχίνη, είναι το εξής, για να το κλείσω. Γιατί μπορεί να μας κατηγορήσουν ότι και μας κατηγορούν, καταδικάζει ένα αυλικό σύστημα υπερβάλλοντα για το έλεος. Εγώ δεν έχω καμία επαφή με καμία εταιρεία παραγωγής όπλων και πώληση και με κανένα. Αυτό που ακούτε είμαι εγώ και δεν υπάρχει κανένα πίσω μου. Είναι καθαρή ανησυχία με την οπτική μου. Λοιπόν, και εγώ θα ήθελα F-35, πραγματικά σας το λέω, παρόλα τα προβλήματά του, είναι το κερασάκι στην τούρτα, εφόσον όμως μπορούσα να έχω το ανακύριο υπόβαθρο. Μιλάνε για αυτό το σύστημα ως πολλαπλασιαστή ισχύω. Πολύ καλά και πολύ σωστά. Για να πολλαπλασιάσει όμως ισχύ, αυτή η ισχύ πρέπει να υπάρχει. Και πρέπει να υπάρχουν πλατφόρμες από κάτω, κύριε Σαχίνη, για να πολλαπλασιαστεί κάποια ισχύ. Εφόσον δεν υπάρχει ισχύ και σοβαρό αποτύπωμα ισχύω, ποια ισχύ να πολλαπλασιάσει? Οι αριθμοί είναι πάρα πολύ συγκεκριμένοι. Και εδώ πέρα είναι το ζήτημα. Και εφόσον αναγκάζεσαι να θυσιάσει αεροσκάφη σήμερα, τα 16 μπλοκ 30 για παράδειγμα, ή τα μοιράζει 2005, για να πάρει μετά από 5 χρόνια και κάποιε μονάδε F-35. Αυτό δεν στέκει όταν την ίδια στιγμή εσύ ο ίδιος ως υπουργός εξωτερικών είναι προσωπικό το πρόβλημα. Εδώ είναι θέμα στρατηγικής γενικά του κράτους. Λες ότι εγώ φτάσω με την πράσινη ενέργεια και δεν είναι αυτός ο σκοπός και θα προχωρήσω σε εξορίξεις που επιβαρύνουν το περιβάλλον. Σοβαρά μιλάμε. Είναι αυτό, δηλαδή πρέπει να κάνουμε κάποια ακαδημαϊκή έρευνα και να φέρουμε πηγές εδώ πέρα για να υποστηρίξουμε το αυτονόητο? Εφόσον δεν μπορούμε να υποστηρίξουμε το ακριβό σπορ της άμυνας, πρέπει κάτι να κάνουμε. Και δεν μπορούμε να συνεχίζουμε με αυτόν τον τρόπο πουλώντας τα τιμαλφέ.
Κύριε Καραβίδα, όσο πιο σύντομα μπορείτε, γιατί έχουμε βγει εκτός χρόνου, θα σας κάνω ένα ερώτημα. Κοιτάξτε, το είπα και προηγουμένως. Οι πιλότοι μας είναι παιδιά του ελληνικού λαού. Δεν είναι κάτι διαφορετικό. Και μιλάω για τους πιλότους. Από τις θέσεις τις οποίες έχετε περάσει, έχετε και όσοι είναι πια πίσω μέσα στα πιλωτήρια, έχουν απόλυτη επίγνωση όταν ανεβαίνουν σε θέρες, πέρα από το τι προασπίζονται και πιανού τα βάρη οικονομικά χειρίζονται. Το ερώτημα είναι, έχετε εικόνα τι λένε οι Έλληνες πιλότοι σήμερα? Δεν θα ήθελα να λειτουργήσω, κύριε Σαχίνη, ως εκπρόσωπος σε αυτών των εκλεκτών συναδέλφων. Σας μεταφέρω αυτό το οποίο θα σκεφτόμουν εγώ, εάν αυτή τη στιγμή είχα την ευλογία να εξακολουθώ να βρίσκομαι στο οίκημα του Ρέντνες, της Κύρου ή της Λίμνου ή του Καστελίου. Αυτό ακριβώς το σκεφτόμουν και αυτό ακριβώς σας μεταφέρω. Αυτό θα ήθελα να πω. Οι αριθμοί δεν βγαίνουν. Τα F16 Block 30 μπορούν να υποστηρίξουν τις επιχειρήσεις για ακόμα τουλάχιστον 20 χρόνια ατομικά. Η αναβάθμισή τους θα αποτελέσει οικονομικά, θα χρειαστεί κλάσμα της επένδυσης σε κάποιο άλλο μαχητικό. Υπάρχουν συγκεκριμένες προτάσεις και το ζήτημα είναι ότι το κρίσιμο σημείο, η διετία 28-30, εκεί λοιπόν είναι που πρέπει να έχουμε ένα σοβαρό αποτύπωμα και όχι να απομειώσουμε και σε αριθμούς τη μαχητική μας ισχύ. Θέλουμε έξυπνες λύσεις, φθηνές λύσεις. Θέλουμε να κλείσουμε το Αιγαίο βλήματο κεντρικά και με την πολεμική αεροπορία και να έχουμε ισοδύναμο, τελεσμένο και ευέλικτη ανταπόδοση, όπως λεγόταν παλιά, το οποίο είναι πολύ σωστό. Και αυτό μπορεί να γίνει μόνο μετατρέποντας τα νησιά μας αλλά και την Κύπρο σε βατήρα προβολής ισχύως απέναντι στην μικρασιατική ενδοχώρα. Εάν δεν έχεις να προβάλλεις, απάντησε, σοβαρή και σκληρή ισχύ απέναντι σε έναν αντίπαλο που προετοιμάζει ένα βλήματο κεντρικό αρμαγεδόν εναντίον της πατρίδας μας, δυστυχώς θα αποδειχθεί ότι οι δηλώσεις, θα μου επιτρέψω να το αναφέρω, Συρίγου πριν 6 μήνες, ότι θέλουμε η Τουρκία να πάρει τα F-16, εντάσσεται σε ένα γενικότερο πλαίσιο μείωση στρατηγικού αποτελέσματος αποτυπώματος από τη δικιά μας πλευρά και να πάμε στο πλαίσιο να τα βρούμε, όπως κάποια think tank από τα Lidl, να μου επιτρέψετε, προσπαθούν να περάσουν την κοινή γνώμη, στα οποία δυστυχώς συμμετέχουν και πτέρυγοι που δεν τιμάνε τον υδρότα που έζησαν στη φόρμα τους όταν ήταν στο Αιγαίο. Ξεκάθαρα. Στέφανος Καραβίδας, μου λέει ο Μιχάλης, από αυτά που λέει ο κύριος Καραβίδας καταλαβαίνω πόσο κομβικά είναι τα αίμα αλαερές στα νησιά μας και γιατί οι Τούρκοι έχουν λυσάξει να φύγουν από εκεί. Κύριε Καραβίδα, σας ευχαριστώ πάρα πολύ για μια φορά ακόμη. Θα τα ξαναπούμε. Καλή σας ημέρα.